οι αναχωρητές, οι καλλιτέχνες, είδος αχρίαστο πια. Φάρσα δίχως τέλος. Από τις πρώτες τις στιχογραφίσεις, πολλές που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ και σε δίσκους, έκανε πράγματα πολύ γοητευτικά και σκοτεινά, την εποχή του 80, ας πούμε. Κάθεται έτσι στην καρέκλα και παρακολουθεί. Όπως καταλαβαίνεις από το ύφος, δεν ξέρεις εάν περιπέζει, εάν σκέφτεται τι μουσική θα γράψει ή εάν σκέφτεται κάτι άλλο. Παρακολουθώ όλες τις πρόβες, δηλαδή είμαι από τις πρώτες αναγνώσεις μέχρι την γενική πρεμιέρα παρών, και αυτό σημαίνει ότι, αν το μεταφράσουμε σε χρόνο, ότι 17 με 18 χρόνια της ζωής μου τα έχω περάσει σε πρόβες. Κάνει φοβερές ατμόσφαιρες σκοτεινές ή χειρίζεται φοβερά τα beat, τα κρουστά κτλ. Από την άλλη είναι και βαθιά μελωδός και λυρικός. Το μία εποχή στην κόμιση το πρωτοδιάβασα γύρω στα 20-21 χρόνια. Άρχισα να το γράφω σαν μία άσκηση προσωπική, προσπαθώντας να βρω άλλες φόρμες και άλλους τρόπους επικοινωνίας του λόγου με τη μουσική. Είχα άγνοια κινδύνου. Πιστεύω ότι ο Ρεμπό τον απελευθέρωνε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο.